Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι θα κάνουμε. Θα επιστρέψουμε στο Πασόκ, σε εκλογές στο Πασόκ. Μάλιστα. Και θα υποδεχθούμε σε δευτερόλεπτα τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, υποψήφιο πρόεδρο του Πασόκ. Πριν όμως από αυτό, για να δείτε πώς θα φέρνει η ζωή και ο χρόνος και τι μπορεί να σημαίνει για το επόμενο διάστημα αυτό, δείτε παρακαλώ ένα βίντεο από το παρελθόν. Θα σας πούμε μετά από πότε είναι και θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Γερουλάνο. Για πάμε να το δούμε. Γιατί δεν δεσμεύεστε ότι θα κάνουμε μία, δύο, τρεις αλλαγές? Γιατί δεσμεύεστε? Και δεν σας δεσμεύεστε τώρα να το λέτε. Να λέτε, ρε παιδιά, εμείς θα κάνουμε αυτό αύριο. Κύριε Οικονόμου, θυμόσαστε αυτό θέλει την επόμενη μέρα. Θυμόσαστε τον πρώτο 1,5 χρόνο διακυβέρνηση του Πασόκ. Ό,τι δύσκολη απόφαση έπρεπε να πάρθει, την έπαιρνε μόνο του. Απέναντι είχε τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε ότι είσαστε κλιματίες, κάνετε, δείχνετε κλπ. Και μετά, όταν ήρθε ο κόσμος στο χτένι, γύρισε τούμπα η Νέα Δημοκρατία. Στη θέση. Και αυτό το οποίο είπε, είναι αυτό το οποίο περιέγραφα ως εγκλήματα, σήμερα έρχομαι και το προσυπογράφω. Είμαστε λίγο νεότεροι όλοι εδώ, διαπιστώνω. Ναι. Αυτό είναι μια πρώτη διαπίστωση. Εδώ τι έχουμε, είναι, προσέξτε να δείτε η αντιστροφή. Εδώ έχουμε τον κύριο Γερουλάνο υπουργό, είναι κυβέρνηση Παπανδρέου, Γιώργου Παπανδρέου, και τον κύριο Μητσοτάκη απροβουλευτή. Σήμερα ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός και ο κύριος Γερουλάνος είναι υποψήφιος πρόεδρος. Δηλαδή αυτή την εικόνα μπορεί να την ξαναδούμε υπό προϋποθέσεις. Εσύ ρωτάς τα ίδια από άλλες θέσεις. Με φέτος. Εγώ ρωτώ τα ίδια. Τι θέλω, για να είμαι επίκαιρος. Για να δεσμευτείτε. Για να δούμε αν θα δεσμευτεί ο κύριος Γερουλάνος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Αυτό είναι ένα δώρο της εκπομπής αυτό. Και σας ευχόμαστε να το ξαναδείτε. Να το ξαναδείτε από άλλες θέσεις. Έχει ενδιαφέρον ότι από τότε ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει πολύ μεγάλη τούμπα σε ό,τι αφορά το τι συνέβη εκείνη την εποχή. Και όταν του λέγαμε τότε, ελάτε να συνεργαστείτε και τα λοιπά, κρατιόντουσαν πίσω, αλλά... Να αλλάξει τα πράγματα. Τελικά και εκείνη ακολουθήσαν. Του βγήκε ο χρόνος όμως του κύριου Μητσοτάκη. Του βγήκε ο χρόνος. Βέβαια, εντάξει. Και τώρα εσείς τσακώνεστε για το ποιος θα μιλήσει με το Μητσοτάκη. Απέναντι. Ή ποιος δεν θα μιλήσει. Αυτά έχει η πολιτική. Σωστά. Η δημοκρατία. Είμαστε τώρα λίγα μέτρα πριν το φίνις. Την πρώτη Κυριακή, 7 η ώρα ανοίγουν οι κάλπες το πρωί. Εσείς είναι αλήθεια ότι έχετε διανύσει πολύ μεγάλη διαδρομή, κύριε Γερουλάνε. Και είναι εντυπωσιακό αυτό και το λέμε από τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουν, λοιπόν? Δείχνουν μια κούρσα για τρεις στην πραγματικότητα. Εκεί φαίνεται να έχει κλείσει πια. Έτσι μοιάζει. Όχι, είναι ανοιχτό το παιχνίδι ακόμα. Είναι μια κούρσα για τρεις. Και στο τέλος της ημέρας, στις 14 του μηνός, ο κόσμος θα ανοίξει την τηλεόρασή του και θα κοιτάξει τι αποφάσισε το Πασόκ. Αν του έχουμε δώσει κάτι που τον γεμίζει ελπίδα, που του λέει κάτι μπορεί να γίνει και εδώ πέρα, κάτι μπορεί να υπάρξει μια αντιπρόταση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, τότε θα τις κρατήσει ανοιχτές και θα παρακολουθήσει τι λέμε, γιατί το λένε. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις όσο μιλάτε. Ναι, βεβαίως. Είναι MRB για το Open, έτσι. Ναι, MRB για Open. Που έχετε εξασφαλίσει μια διαφορά σαφή στην τρίτη θέση έναντι της κυρίας Διαμαντοπούλου, που προηγείτο στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις μένει πίσω και στην ίντερβιο, στην άλλη δημοσκόπηση φαίνεται πιο καθαρά αυτό. Άρα έχει διαπαυθωθεί αυτό η κούρσα για τρεις που λέει ο Δημήτρης. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο αυτές τις δύο μέρες που απομένουν να πείσετε περισσότερους ότι πρέπει εσείς να είστε στο δεύτερο. Έχουμε σίγουρα τη δυναμική. Έχει υπάρξει μια δυναμική από το debate και μετά. Μην ξεχνάτε ότι τώρα διαμορφώνεται το εκλογικό σώμα. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε αυτό. Σήμερα είχαμε εμάς να τοποθετούμαστε, αλλά τώρα μπαίνουμε πραγματικά στην ευθεία και οι τελευταίες τρεις μέρες είναι κρίσιμες για το τελικά ποιος θα πάει στην καλή. Πολλοί κόσμος αποφασίζει τώρα. Τώρα. Παρασκευή, Σάββατο, μπορεί και Κυριακή πρωί. Συμμετοχή θα υπάρχει αυτή. Σήμερα γίνεται συνείδηση, αν μπορώ να πω αυτό. Ναι. Το γεγονός ότι αναβαθμίζεται συνέχεια κάθε μέρα που περνάει. Το τι περιμένει ο κόσμος από το Πασόκ. Ξεκινήσαμε με το να ψάχνουμε αρχηγό τρίτου κόμματος, ξαφνικά ψάχνουμε για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τη Δευτέρα το πρωί θα κοιτάξουν αν τους δώσαμε μία ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στην πολιτική ζωή του τόπου. Αν τη δώσουμε αυτή την ελπίδα, θα κρατήσει για λίγο ακόμα τις τηλεοράσεις ανοιχτές να δει τι έχουμε να πούμε. Εάν δεν του δώσουμε αυτή την ελπίδα, θα πει: α, καλά. Δεν είστε σοβαροί. Και θα ξανακλείσει. Ναι. Δηλαδή το παράθυρο ευκαιρίας που έχει το Πασόκ να πείσει ότι εδώ κάτι μπορεί να κάνει είναι πολύ μικρό. Έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος, κύριε Γερουλάνε. Αυτή η αίσθηση δίνεται τουλάχιστον και από τα στοιχεία που έχουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από εσάς τους ίδιους υποψηφίους. Βλέπουμε και τις συγκεντρώσεις. Και εσείς κάνατε μια εντυπωσιακή συγκέντρωση στην παλιά Βουλή. Και οι άλλοι υποψήφοι επίσης. Περιμένουμε σήμερα και τον κύριο Ανδρουλάκη να δούμε εδώ στην Αθήνα. Άρα ο κόσμος του Πασόκ έχει σηκωθεί από τον καναπέ που λέμε. Ναι, έτσι. Έχουμε πολύ ακόμα κόσμο. Έτσι, στον καναπέ αυτή τη στιγμή κάθονται περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι του Πασόκ. Οι οποίοι ψάχνουν για ένα Πασόκ ουσιαστικά. Μπορεί να πήγαν για λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, να πήγαν για λίγο στη Νέα Δημοκρατία, μετά φύγανε απογοητευμένοι. Σήμερα κοιτάνε να δουν αν το Πασόκ μπορεί να του πει κάτι ξανά.
Εάν τους το δώσουμε, αυτοί οι άνθρωποι θα σηκωθούν για να κάνουν το Πασόκ κυβέρνηση. Mm-hmm. Εάν όμως την επόμενη μέρα το πρωί μας δούνε να τρογόμαστε, να μην δίνουμε πρόταση διακυβέρνηση κτλ., τότε θα πούνε ότι είναι σοβαρή γεια. Εάν είστε εσείς ο αρχηγός του Πασόκ, τι Πασόκ θα είναι αυτό? Θα είναι κόμμα διαμαρτυρίας? Θα είναι κόμμα καταγγελίας? Θα είναι κόμμα με ένα μηδενιστικό αφήγημα ότι η χώρα είναι στα τάρταρα, στην καταστροφή, οι Έλληνες πεινάνε, δεν έχουν καμία προοπτική? Ή θα έχετε προτάσεις? Αυτό είναι το ζητούμενο. Μα ήδη έχω καταθέσει. Ή θα πάει παρακάτω η χώρα? Ήδη έχω καταθέσει την αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι μια πρόταση. Συγκεκριμένη. Λέει ότι οι παθογένειες του πολιτικού συστήματος είναι αυτές που οδηγούν ξανά και ξανά τη χώρα σε χρεοκοπία. Είναι αυτές που οδηγούν σε μεγάλες ανισότητες. Είναι αυτές που οδηγούν στην ερήμωση της περιφέρειας. Ακόμα και όταν το κέντρο παίρνει μια σωστή απόφαση, που είναι να επενδύσει όπως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ναι, επειδή δεν γίνεται περιφερειακός σωστός σχεδιασμός, αδειάζει ο Βόρειος Εύρος. Και αν είναι ένα επίπεδο δεν πρόβλημα. Δεν το πιστώνει την περιφέρεια δηλαδή. Ακριβώς. Αν ένα επίπεδο πρόβλημα να ερημώνει η Δυτική Μακεδονία ή η Ήπειρος ή η Στερεά Ελλάδα, είναι πολύ πιο επικίνδυνο πρόβλημα όταν ερημώνει ο Βόρειος Εύρος. Ναι. Όταν δεν κάνεις ολιστική πολιτική για μια περιοχή, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Όσο λοιπόν οι αποφάσεις παίρνονται από το Μαξίμου, θα κάνουμε τεράστια λάθη. Και αυτό, ο μόνος τρόπος που διορθώνεται είναι να κάνουμε μια δομή διοίκησης ευρωπαϊκή. Εντάξει, όπου, αυτό όμως έχει και θεσμοί... έναν αντίλογο εδώ. Ακούω. Ότι είναι σαν να λέτε ότι θέλω να ξεφορτώσω το Μαξίμου από τις ευθύνες που το για αναλογούν. Για να μπορεί να κάνει σχεδιασμό. Διότι και το ποιος Μαξίμου, θα απολογείται? Διότι το... Η περιφέρεια? Μα έχουμε, και... ξέρετε πόσους αιρετούς θεσμούς έχουμε που είναι μόνο το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Τι τους εκλέγουμε, που έχουν ευθύνες όμως. Τι τους εκλέγουμε τους δημάρχους όταν λέει ένας δήμαρχος «Σας παρακαλώ στην κυβέρνηση, στείλτε μου τεχνογνωσία για ανακύκλωση» και του στέλνουν τον ανάδοχο. Ναι. Αυτό θα λογοδοτεί είναι... όμως. Συγγνώμη. Θα είναι υπόλογος, εάν δεν κάνει τη δουλειά. Πολύ περισσότερο από τον υπουργό, γιατί αυτός φεύγει από το γραφείο και μέχρι να φτάσει σπίτι έχει περάσει και τρία καφενεία στο δήμο του και του λένε «Αλλά εδώ δημαρχάρα, δεν πρέπει να στέλνεις πολύ καλά». Άρα ευθύνες εκεί. Πραγματικές αρμοδιότητες, και δύο, χρήματα και ευθύνες. Και ευθύνες και λογοδοσία. Και λογοδοσία, ναι. Και δεύτερον, έχουν ανταγωνισμό. Σήμερα ξέρετε ποιος είναι ο εφιάλτης του κάθε δημάρχου της Αττικής. Άμα πει αυτό δεν γίνεται στους δημότες, λένε γιατί ο Παχατουρίδης το έκανε. Ναι, μπράβο, την πάτησε. Ναι, ναι. Αυτό δείχνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε να εξυγχρονίσουμε φορείς, όπως είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια στην Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Η αυτονομία των πανεπιστημίων. Σήμερα κάθε ένας από αυτούς τους θεσμούς πάει σε άλλο Υπουργείο. Παίρνει κάποια κονδύλια, γυρνάει πίσω, κάνει εδώ δεν μια διαχείριση. Εδώ δεν μπορούν οι πιτάνες να αποφασίσουν να βάλουν τα τουρνικέ, κύριε Γερουνάνη. Δεν μπορούν οι πιτάνες να αναλάβουν την ευθύνη για να τοποθετήσουν τουρνικέ. Να βάλουν κάρτες εισόδου. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα, από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, και είναι αυτά που μας έχουν κρατήσει πίσω, αν βλέπετε τα αποτελέσματα και πάνε έτσι. Τώρα το ερώτημα είναι, θα πάμε στην επόμενη Κυριακή με την προοπτική να αλλάξουμε αρχηγό και να δώσουμε νέα προοπτική με σχέδιο, με σωστή επικοινωνία, με επανασύνδεση με την κοινωνία? Αυτοί οι Πασόκοι που βγαίνουν σε όλους αυτούς τους θεσμούς, που δεν τους παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθουν κοντά να βοηθήσουν? Αυτή είναι το πρώτο μου τηλέφωνο. Και η ηγετική ομάδα, χρειαζόμαστε η ηγετική ομάδα που θα εμπνέει ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε πράξη. Δεν μπορεί να είναι παρεάκια πια τα κόμματα και να ελπίζουμε ότι έτσι θα μας εμπιστευτεί ο κόσμος. Άρα 14 του μηνός ο κόσμος θα ανοίξει τηλεόραση και θα πει «Τι κάνατε εκεί στο Πασόκ?» Και αν πει «Α, καλά», και κλείσει, μετά εσείς θα είστε σε μια αντίληψη συνεργασίας, να το πει κανείς, με την παρούσα κυβέρνηση, με άλλη κυβέρνηση? Εσείς αν είστε κυβέρνηση, θα συνεργάζεστε με τα άλλα κόμματα ή θα είστε σε αυτό που ακούω από όλους τους υποψηφίους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ, μακριά οι συνεργασίες? Όχι με τη δεξιά, όχι με τον έναν, όχι με τον άλλον. Εγώ καταρχήν πιστεύω στις συνεργασίες. Όταν τα θέματα είναι εθνικά και μπορείς να συμφωνήσεις κάποιες βάσεις, βεβαίως θα κάνεις συνεργασίες. Τώρα, πόσο μπορώ να συνεργαστώ με μια κυβέρνηση η οποία έχει, αν θέλετε, επιδεινώσει τις ανισότητες και έχει επιδεινώσει την ερήμωση της περιφέρειας, που είναι δύο τεράστια προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, αυτό θα φανεί με το κατά πόσο είναι έτοιμοι να αλλάξουν πορεία. Αλλά εμείς έχουμε πρόταση για αυτό το πράγμα, την έχουμε καταθέσει, θα την εξειδικεύσουμε ως κυβερνητικό πρόγραμμα στην πορεία, και εκεί απάνω, αν υπάρχουν κόμματα τα οποία θα είναι έτοιμα να παλέψουν για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, γιατί να μην είμαστε ανοιχτοί σε να κάνουμε μια προβολή. Ναι. Γιατί όχι δεν για τις καρέκλες όμως, έτσι, για να το συζητήσουμε. Δεν είναι μόνο το ισοκομματικό τοπίο του Πασόκ εδώ, το ζητούμενο είναι η χώρα. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή απέναντί σας στην προσπάθεια να ξαναγίνει το Πασόκ κυβέρνηση, θα έχετε έναν πρωθυπουργό με ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο, με μεγάλη εμπειρία, με μεγάλο αποτύπωμα στο διεθνές περιβάλλον.
είστε, αισθάνεστε ότι μπορείτε να το διεκδικήσετε αυτό? Αισθάνεστε δηλαδή ότι μπορείτε να σταθείτε σε ένα ραντεβού με τον Ερντογάν, σε μια σύνοδο κορυφής? Σας έμοιαζε ο κύριος Μητσοτάκης στο βίντεο σαν κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να ηγηθεί της χώρας, ή ο οποίος θα μπορούσε... Όχι. Κοιτάξτε, αλλά μιλάμε για 12 χρόνια πίσω. Τώρα πια ο Μητσοτάκης είναι ο Μητσοτάκης. Η πολιτική είναι μια διαδικασία ορίμανσης και ενός κόμματος και ενός... Και ακόμα και του εκλογικού σώματος. Βεβαίως και εκεί κάθε μέρα είναι μια μάχη από την οποία βγαίνεις ή κερδισμένος ή χαμένος, ανασκουμπώνεσαι και προχωράς. Δεν γεννιέται κανένας πρωθυπουργήσιμος. Αυτές οι ταμπέλες είναι αστείες, πραγματικά, και τις ακούω. Κανείς δεν είναι έτοιμος να μπει αύριο στο Μαξίμου. Είναι μια διαδικασία ορίμανσης και πρέπει να κρίνει ο κάθε ψηφοφόρος πού βρίσκεται ο καθένας σε αυτή την πορεία και πόσο μπορεί να συνδεθεί με το κόμμα του για να το ετοιμάσει και αυτό. Γιατί ένα κόμμα μπορεί να μην είναι έτοιμο να ξανακυβερνήσει. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να είναι πολιτικά. Να δείχνει έτοιμος, αλλά αν το κόμμα του δεν είναι έτοιμο, ο ψηφοφόρος θα τον τιμωρήσει, θα τους τιμωρήσει. Άρα η ορίμανση του κόμματος είναι και αυτό μια διαδικασία. Μην τις αφαιρούμε αυτές από το επαφές πολιτικό σχήμα. Επαφές με ξένους ηγέτες στο εξωτερικό έχετε, κύριε Γερουλάνε? Πολλές. Γιατί έχετε περάσει από κυβερνητικές θέσεις. Βεβαίως και από τις κυβερνητικές θέσεις, αλλά και σαν στο Υπουργείο Εξωτερικών ως συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου. Κάναμε, τότε ήταν μια εποχή που η Ελλάδα αντίθετα, αντίθετα από σήμερα έπαιρνε τεράστιες πρωτοβουλίες σε όλο το διεθνές σκηνικό. Ήταν η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ο πόλεμος στο Ιράκ τότε κτλ. Τα Βαλκάνια ήταν σε ανάφλεξη και η Ελλάδα έπαιζε ρόλο σταθεροποιητικό. Και τώρα, ο κόσμος ταραγμένος, έχουμε δύο πολέμους. Ακριβώς. Ήταν μια τεράστια εμπειρία την οποία φέρνω στο τραπέζι μαζί με όλες βεβαίως τις επαφές που αυτές είναι. Αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που περιγράφεται τις τελευταίες ημέρες για να συμφωνήσουμε γύρω από την υφαλοχρηπίδα, για να φτάσουμε σε μια ουσιαστική συζήτηση. Το βλέπετε κι εσείς? Κοιτάξτε, όχι, δεν το βλέπω. Θα την κάνατε αυτή τη συζήτηση με τον Ερντογάν? Καλά, ή θα λέγατε. Προφανώς, εφόσον ή θα βάζατε όρους. Για τα πάγια θέματα της Ελλάδας, που είναι η οικονομική ζώνη, που είναι η υφαλοκρηπίδα κτλ. Προφανώς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τις κόκκινες γραμμές, λέτε. Ναι. Μάλιστα. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Ότι η Ελλάδα παίζει πάντα το ρόλο του σταθεροποιητικού παράγοντα της περιοχής και αυτό είναι που μας δίνει δύναμη. Και αυτό είναι που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ο κύριος Ερντογκάν ποτέ δεν έχει συμφέρον να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Ο κύριος Ερντογκάν μαζεύει χρήματα για την Τουρκία, μαζεύει πολιτικό κεφάλαιο κ.ο.κ. όντας παράγοντας αποσταθεροποίησης. Μην έχουμε αυταπάτες. Δεν πρόκειται αύριο το πρωί η Τουρκία να πει «αποδέχομαι το διεθνές δίκαιο και πάω στη Χάγη». Αυτά είναι, πιστεύω, πολύ μακρινά ακόμα. Για την Τουρκία και σίγουρα θα χρειαστούν αλλαγή ηγεσίας. Είναι θετικό το ότι συζητάμε με την Τουρκία. Πρέπει να παραμένουμε στο διάλογο και μαζί. Πρέπει να συζητάμε σε όλα τα επίπεδα, όχι για όλα τα θέματα, αλλά υπάρχουν θέματα οικονομικά που πρέπει να συζητάμε. Πολιτιστικές ανταλλαγές που πρέπει να κάνουμε. Να στρώνουμε ένα έδαφος εμπιστοσύνης για να φτάσουμε κάποια μέρα με κάποια ηγεσία της Τουρκίας, η οποία θα σκέφτεται μια ενδεχομένως ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αν και η Ευρώπη ανταποκριθεί, γιατί το κύριο Ερντογκάν του έκλεισε την πόρτα η Ευρώπη. Σωστά. Και τότε να δούμε αν η Τουρκία θα είναι έτοιμη. Και μια κουβέντα σας παρακαλούμε για τη Μέση Ανατολή, γιατί ξέρουμε ότι το κόμμα σας παραδοσιακά είχε σχέσεις, μεγάλες σχέσεις με τη Μέση Ανατολή. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πρωταγωνιστούσε πολλές φορές εκεί στην περιοχή. Ποια είναι η θέση σας σήμερα? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπω και στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία είναι μια στροφή του κυρίου Μητσοτάκη. Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Υιοθετήσανε μια πολιτική που λέει ότι η Ελλάδα ως παράγοντας σταθερότητας παλεύει για την ειρήνη, παλεύει για την ευημερία της περιοχής, παλεύει για το διεθνές δίκαιο. Αυτή ήταν πάντα η θέση μας. Και πάντα λειτουργούσαμε ως γεφυροποιός σε διαφορές. Αυτό μας έδινε δύναμη. Είναι η πρώτη φορά... παραμένει αυτή η θέση, λέτε, ως ισχυρή, μάλιστα. Τελευταία βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη να παίρνει θέση σκληρή. Δηλαδή να λέει ότι η Ελλάδα δεν θα είναι γέφυρα στις διενέξεις. Είναι με τη μία πλευρά. Ναι. Τώρα. Μάλιστα. Σωστά καταδικάσαμε τον αναθεωρητισμό της Ρωσίας και την εισβολή της στην Ουκρανίας. Δεν έπρεπε να σταματήσουμε όμως να μιλάμε στους Ρώσους. Σωστά καταδικάσαμε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Δεν έπρεπε να σταματήσουμε να μιλάμε στους Άραβες και στους Παλαιστίνιους. Η Ελλάδα κερδίζει όταν παίρνει πρωτοβουλίες, όταν έχει πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική και όταν βγαίνει μπροστά και λειτουργεί ως παράγοντας σταθεροποίησης. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλό κουράγιο. Θα τα ξαναπούμε. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας μέρες ακόμα. Ξαναβρεθούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.